καταλάβατε, η συνάντηση με το Διευθυντή Διεύθυνσης Εργασιακών Υποθέσεων του Υπουργείου, τον κύριο Αγραβηδά, ήταν αρκετά σύντομη. Και ήταν σύντομη, όχι ότι είχαμε καμιά αυταπάτη ότι θα λυθεί το ζήτημα, αλλά έγινε ξεκάθαρο από την πλευρά του Υπουργείου ότι το επόμενο διάστημα η στόχευση αυτής της κυβέρνησης που ουσιαστικά δρά και είναι πολιτικός εκπρόσωπος της εργοδοσίας είναι το πώς θα θεσμοθετηθεί, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, η τηλεεργασία και θα μπει συγκεκριμένο συγκροτημένο πλαίσιο. Στην επιμονή μας για να μας θέσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο το οποίο θα αρθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και συγκεκριμένα αυτή που προβλέπει την τηλεεργασία, η απάντηση του κυρίου Διευθυντή ήταν ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στον υγειονομικό τομέα και φυσικά μας κάλεσε να κάνουμε καταγγελίες αν δεν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ώστε να επεμβεί και ο ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Βέβαια, του εξηγήσαμε ότι με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει περάσει και τον αέρα στα πανιά που έχει δώσει στην εργοδοσία, ότι δεν πρόκειται οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στον χώρο δουλειάς. Γιατί δεν πρόκειται να βάλουν φράγκο από την τσέπη τους, από τα κλεμμένα λεφτά μας, από τα κέρδη τους, από τα κέρδη που εμείς έχουμε παράγει, για να πάρουν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για να γυρίσουν οι εργαζόμενοι. Τους φέραμε και τα συγκεκριμένα παραδείγματα που ακούστηκαν και εδώ από τους συναδέλφους που μίλησαν και από τα επιχειρησιακά σωματεία. Για το πώς δηλαδή το έχει αξιοποιήσει η WIN και πώς αφήνει να εννοηθεί ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, SAE. Το πώς χρησιμοποιείται στον ΟΤΕ. Το ότι στείλανε φόρμες να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι για το ποιοι θέλουν μόνιμα να δουλεύουν με τηλεργασία. Και μια σειρά τέτοιων λοιπόν μέτρων. Και ο κύριος Διευθυντής επέμενε στο ίδιο τροπάρι. Ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί, να μπει συγκεκριμένο πλαίσιο και ότι δήθεν αν μπει συγκεκριμένο πλαίσιο και θεσμοθετηθεί, θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Την ώρα που η αυθαιρεσία μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί και ακόμα που υπάρχει φυσική παρουσία, οι εργαζόμενοι συναντιούνται μέσα στους χώρους δουλειάς. Η αυθαιρεσία και η τρομοκρατία τσακίζει κόκαλα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι όταν οι εργαζόμενοι θα είναι ξεμονακιασμένοι ο καθένας στο σπίτι του, θα μπορεί να επιβάλλει την οποιαδήποτε θεσμοθέτηση και νομοθεσία θα επιφέρουν. Με τη σημερινή μας πρώτη κινητοποίηση, αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, κάνουμε γνωστό προς το Υπουργείο και προς την εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ούτε την τηλεεργασία, ούτε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ούτε την εκπεριτροπή και καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου στη συνέλευση που θα πραγματοποιήσουμε άμεσα το επόμενο διάστημα να πάρουν μέρος, να μαζικοποιήσουν το συνδικάτο, να συσπηρωθούν γύρω από τις ταξικές δυνάμεις για να επιβάλλουμε στην πράξη το δίκαιο μας, την κατάργηση αυτών των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, την κατάργηση αυτής της ακόμα μία ελαστικής μορφής εργασίας, της τηλεεργασίας και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Και σε αυτές τις μέρες, μέσα στην περίοδο του lockdown και της πανδημίας, φάνηκε πολύ έντονα ποιοι είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, ποιοι είναι που είναι αυτοί που είναι απαραίτητοι για την κοινωνία και ποιοι είναι πραγματικά κηφίνες. Εμείς λοιπόν θα το παλέψουμε μέχρι να πάρουμε αυτά που μας αξίζει. Καλή συνέχεια σε όλους. Η σημερινή μας κινητοποίηση τελειώνει σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη γενική μας συνέλευση που θα μάθετε άμεσα θα γίνει σε ανοιχτό χώρο ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε οι εργαζόμενοι τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για να οργανώσουμε τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.